Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Αρτέμις Σόρα, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος για έκτη μέρα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τους ανθρώπους που τον βοήθησαν να ξεφύγει στην Αχαΐα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Σταρ, πρόσωπο κλειδί φέρεται να είναι μια πιστή οπαδός του. 6 ημέρες οι αστυνομικοί ψάχνουν στην Πάτρα πόρτα-πόρτα τον Αρτέμις Σόρα. Είναι βέβαιοι ότι ο καταζητούμενος σωτήρας της Ελλάδας κρύβεται σε υπόγειο σπιτιού στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τόσο του ιδίου όσο τη συζύγου του κατέληξαν στο πρόσωπο που τον βοήθησε να ξεφύγει λίγα λεπτά μετά την καταδικαστική απόφαση της περασμένης Παρασκευής. Υπάρχει μια γυναίκα δίπλα του που κατά πάσα πιθανότητα υποψιάζεται η αστυνομία ότι τον κρύβει, θεωρεί. Και γι' αυτό ήρθαν να πάρουν κάποια στοιχεία εδώ, αν μπορούσα να τους δώσω. Η γυναίκα που βοήθησε, σύμφωνα με την αστυνομία, τον Αρτέμις Σόρα είναι 45 ετών, άνεργη τους τελευταίους μήνες, με μόνιμη κατοικία στην Αχαΐα. Είναι πιστή οπαδός του Αρτέμις Σόρα, ενεργό μέλος των Ελλήνων Συνέλευσης στην πόλη. Είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του και του συνδέει προσωπική φιλία. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος, σύμφωνα με πληροφορίες, που πήρε τηλέφωνο ο Αρτέμις Σόρας όταν έμαθε ότι θα πάει φυλακή. Μια φανατική υποστηρίχτριά του, η οποία τον πιστεύει σε όλα τα ζητήματα και σε ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα και θεωρεί ότι είναι φίλη του και πορεύτηκαν μαζί και σε κάποιο σημείο και επαγγελματικά ακόμα και θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα να τον κρύβει αυτή. Εδώ κοντά στην περιοχή της Εδώ στην Πάτρα, μάλιστα. Δεν θα παραδοθώ ποτέ γιατί είμαι Έλληνας κυρίαρχος, αφλόφωνη ηθαγενής και δεν είμαι μέλος της ιδιωτικής εταιρείας Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Αρτέμις Σόρας και η σύζυγός του δεν έφυγαν ποτέ από την Πάτρα μετά το τέλος της δίκης. Θα τους είχαν εντοπίσει από τις κάμερες στην Εθνική Οδό ή από κάμερες που υπάρχουν στο λιμάνι της Πάτρας αν επιχειρούσε να ξεφύγει ακτοπλοϊκός. Στα Ιωάννα, οι οπαδοί του Σόρα που βγήκαν στους δρόμους για να μοιράζουν φυλάδια ήρθαν στα χέρια με αντεξουσιαστές έξω από το κτίριο της περιφέρειας. Πάρε δρόμο από εδώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μέλη των Ελλήνων Συνέλευσης άφησαν να εννοηθεί ότι θα συνεχίσουν τη δράση τους και χωρίς το σωτήρα τους. Συνεχίζουμε κανονικά! Συνεχίζουμε κανονικά! Δεν υπάρχει επικεφαλής. Τι θα πει επικεφαλής? Είμαστε Έλληνες. Είμαστε όλοι επικεφαλής. Είμαστε όλοι Έλληνες. Θέλουμε τα δίκαια και τα δικά μας πίσω και θα τα πάρουμε μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος θα τα πάρουμε. Μέχρι τέλος. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο η αδελφή του Αρτέμις Σόρα, μιλώντας στην κάμερα του Σταρ και το Βαγγέλη Γκούμα. Έχετε μιλήσει καθόλου με τον αδελφό σας? Όχι. Η τελευταία φορά που έχετε επικοινωνήσει? Πριν από κάποια χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια. Οι αστυνομικοί ήρθαν, σας βρήκαν να σας ρωτήσουν πού είναι? Τίποτα. Ή με τον πατέρα σας ή με, με την Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Όσον αφορά εμένα, κανένας δεν με έχει ενοχλήσει. Πιστεύετε ο αδελφός σας έχει αυτά τα οποία λέει για τα 600 δισεκατομμύρια? Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν το αναλύω το θέμα. Δεν με αφορά. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα ως άνθρωπος? Δεν ξέρω για αυτά να σας πω. Είναι αδελφός μου απλά. Τίποτε άλλο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ούτε τι κάνει, ούτε τι δεν κάνει. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μάλιστα. Ο καθένας έχει τη ζωή του. Ο αδερφός πρέπει να παραδοθεί για τον αστυνομικό? Είναι... Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν έχω γνώμη πάνω σε αυτό. Αν σας εμφανιστεί θα το ζητήσετε να παραδοθεί? Δεν πρόκειται να μου εμφανιστεί. Να είστε σίγουρος. Μάλιστα. Τα 600 δις, θα επίρνω μια ερώτηση. Σε παρακαλώ, μη με ρωτάς συνέχεια για αυτά τα 600 και τα 600 και το οτιδήποτε. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω. Υπάρχουν αρμόδιοι που μπορούν να το ψάξουν το θέμα. Δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω. Αν η αστυνομία επικοινωνήσει, είπε δεν επικοινωνήσε καθόλου η αστυνομία μαζί σας, Δεσποινής. Όχι, δεν έχει επικοινωνήσει. Μάλιστα. Σας φαίνεται περίεργο αυτό ή πιστεύετε ότι σας παρακολουθούν, πιστεύετε ότι υπάρχει? Ας παρακολουθήσει όποιος θέλει. Δεν έχω να κρύψω κάτι, δεν κάνω κάτι παράνομο, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Όποιος τον ξέρει, όποιος δεν τον ξέρει θα τον μάθει. Όποιος θέλει να τον γνωρίσει, τον γνωρίζει. Εγώ δεν θα μιλήσω για τον αδερφό μου περισσότερο. Δεν θέλει να μιλήσει? Ένα μήνυμα να το απευθύνετε? Κανένα μήνυμα. Ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Τα κορυφαία στελέχη του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης έδωσαν σήμερα συνέντευξη τύπου και επέμεναν πως τα εκατομμύρια του Σόρα υπάρχουν και πως το κίνημα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, επειδή είσαι οι άμεσοι συνεργάτες του κ. Αρτέμι Σόρα, είναι αν ξέρετε πού βρίσκεται. Συγγνώμη να σου απαντήσω την αφελέστατη ερώτηση. Παντού.
Αφελώς λοιπόν οι αστυνομικές αρχές ψάχνουν τον καταζητούμενο Αρτέμι Σόρα, ο οποίος κατά τους οπαδούς του βρίσκεται παντού. Αναγκάστηκε όμως να κρυφτεί επειδή φοβάται για τη ζωή του, όπως λένε. Εντελώς τυχαία συνέπεσε η καταδίκη του σε οκταετή φυλάκιση χωρίς αναστολή. Όταν λοιπόν ένας δέχεται απειλές κατά της ζωής, κινδυνεύει σωματική του ακεραιότητα και είναι διαχειριστής ομολόγων μεγάλης αξίας εκατομμυρίων ευρώ, είναι φυσιολογικά να φοβάται τη ζωή του. Η Ελλήνων Συνέλευση θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Τα στελέχη της καλούν τους πολίτες να κάνουν χρήση των δύο υπερόπλων, όπως λένε, που έχει δωρήσει στο λαό ο Αρτέμις Σόρας. Κάθε ένας Έλλην πολίτης αυτή τη στιγμή έχει εξοπλιστεί με δύο υπερόπλα. Είναι τα 600 δις και υπάρχει και η περιουσία 2 που είναι τα 2-3-300. Αν και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δικαιοσύνης που περιλαμβάνει και τα εξώδικα Σόρα, τα οποία υπόσχονται αποπληρωμή των χρεών πολιτών προς το δημόσιο και τράπεζες, τα στελέχη του επιμένουν. Με αυτήν την εντολή πληρωμής, την οποία την απευθύνει προς το ελληνικό δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, να ζητήσει να αποπληρώσει κάθε καθαρισμένη και κάθε βεβαιωμένη του οφειλή. Δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Είναι μια μαυρίλα μπροστά μας. Κι όμως υπάρχουν 600 δις τα οποία είναι επιστοποιημένα σε εμάς. Ξεχρεώνουμε λοιπόν, μας λένε τα στελέχη του Σόρα, ζητάνε όμως να στηρίξουμε και τον άνθρωπο που όπως υποστηρίζουν μας παραχώρησε αυτή την αμύθιτη περιουσία χωρίς να ζητά αντάλλαγμα. Ο Αρτέμις Σόρας πρέπει να προστατευτεί. Ο Αρτέμις Σόρας πρέπει να φτάσει εκεί που οι άλλοι δεν κατάφεραν να φτάσουν, γιατί είναι ο μόνος ανεξάρτητος, ο μόνος που δεν καθοδηγείται. Κατάφεραν να φημώσουν τη μοναδική φωνή ελεύθερη πολιτική που πραγματικά εδώ και αιώνες εμφανίστηκε στην πατρίδα μας. Η Ελλήνων Συνέλευση καταγγέλει ως τρομοκρατική οργάνωση το αντιφασιστικό κίνημα που, όπως υποστήριξαν, έχει επιτεθεί σε γραφεία τους μετά από εμπριστικές δηλώσεις του Αρτέμι Σόρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει υβρίδια και ζώα τους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες οι οποίοι μετέχουν στους παραολυμπιακούς αγώνες.